Ναι, ο ντέρμπι δυστυχώς είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα γιατί είχαμε το αντίο στον μυθικό και στον κορυφαίο όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Μίμη Παπαϊωάννου, και δεν ξεπερνιέται έτσι εύκολα αυτό. Δεν είναι κάτι που θα το αφήσουμε πίσω μας. Εγώ στο Μίμη Παπαϊωάννου ακούω όλες τις διδαχές του πατέρα μου για την ΑΕΚ, ας πούμε, σε ποδοσφαιρικό αγωνιστικό επίπεδο πριν τον άλλον. Οπότε ξέρετε, εμείς που τον προλάβαμε, από εσάς τους τυχερούς ή από άλλους επίσης που τον προλάβαν και βλέπουν αυτό το βίντεο, έχουμε συνδέσει τον Μίμη Παπαϊωάννου με όμορφες αναμνήσεις μας. Ειδικά εμείς που δεν έχουμε τον πατέρα μας πλέον κοντά μας, έτσι να τα συζητάμε, κουβεντιάζουμε μαζί. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω δυστυχώς, γιατί η ζωή συνεχίζεται, πάντα συνεχίζεται. Και μακάρι αυτή η άβρα του Μίμη Παπαϊωάννου μας φέρει και ένα ακόμα double. Αυτό που διεκδικεί φέτος η ΑΕΚ, το διεκδικεί με αξιώσεις. Όχι αγώνα και αγώνα με τον Ολυμπιακό, έχουμε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Πολύ σημαντικό, σε 9:30. Με πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη απέτηση κατάκτηση της νίκης, αλλά και επειδή μιλάμε για τον πρώτο του Παναθηναϊκού με τον δεύτερο την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, αν κερδίσει, μπορεί να μπει και πάλι στην κορυφή, να γίνει οδηγός στην κούρσα του πρωταθλήματος και να πάρει πολύ πολύ μεγάλη ψυχολογία, έχοντας δουλέψει και πλέον 2 εβδομάδες, γιατί υπάρχει διακοπή, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δεν θα έχει τον Λιβάη Γκαρσία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, στη διάθεσή του ο Ματίας Αλμέιδα, και δύσκολα, όσο και να έχει και τον Μικουντή, είναι ο λόγος, θα είναι δύσκολο να το ρίξει το 100% όπως θέλει. Μάλλον θα ξεκινήσει αν προπονηθεί και αύριο, γιατί έκανε πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματος σήμερα. Αλλά όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι αυτοί που παίζουν έχουν σημασία. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να το ρωτήσω ανοιχτά, Ματίας, τι παίζουμε τώρα, τι παίζουμε μεθαύριο. Ενώ τα πρόσωπα και την τακτική προσέγγιση, την αγωνιστική φιλοσοφία την καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα σημαντικό, έτσι, πολλά σημαντικά μάλλον ερωτηματικά, γρίφει δεκάδα, θα το πω έτσι, όπως αν θα πάμε με 2 χάφτος εμάς και τον Γιόνσον, ή θα προτιμήσουμε να πάμε με 1 και θα βάλει τον Πινέδα δεπλά. Αν θα πάει με το CDB δεξιμπακ ή με το Ρότα, αν θα ξεκινήσει αριστερά τον Κατσίνοβιτς ή όχι, αν θα βάλει τον Ελίασον ή έναν εκ των Ελίασον Παύλο Φερνάντες στην αρχή δεκάδα. Έχει πολλά ερωτηματικά. Τα σίγουρα πρόσωπα για μένα είναι αν θα αλλάξει τον τερματοφύλακα, αν θα πάει στο Στάνκοβιτς με τον Αθανασέντα μέσα στον πάγκο. Στο δεξιά χώρο της άμυνας και στην θέση του τερματοφύλακα, τις ακούω να γίνουν 2 αλλαγές. Δηλαδή, εγώ θα είμαι θετικός, να το πω έτσι. Στα υπόλοιπα ξέρει καλύτερα ο προπονητής. Ούτε σε αυτή και σε αυτά ξέρει καλύτερα ο προπονητής από εμάς, αλλά τέλος πάντων. Το μένει η ΑΕΚ να κερδίσει, τίποτα άλλο. Η ΑΕΚ να κερδίσει την Κυριακή, να πάει με ηρεμία να προετοιμαστεί για το μάτς με την Τούμπα. Έχουμε μπροστά μας 10 συν 2 τελικούς. 10 για το πρωτάθλημα και 2 για το κύπελλο. Όλα τώρα αρχίζουν. Και εμείς θα είμαστε εκεί.